Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, δύο μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του στυλοβάτη της πόλης μας που είναι ο Άγιος Δημήτριος και τέσσερις μέρες πριν από μια εθνική γιορτή η οποία έχει απόλυτη σχέση με τη σοβαρή μορφή της ιστορίας Ελλάδας και με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε ένα σκάφος το οποίο είναι πολύ νταμοντέ, διότι είναι αδύνατο το σκάφος αυτό που λέγεται κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες και τις τρικυμίες που υπάρχουν στο οικονομικό, το πολιτικό και ενεργειακό σκηνικό της Ιφιλίου και όχι μόνο. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε κάθε μέρα τώρα για αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και να έχουμε ξεχάσει σοβαρότατες υποσχέσεις που μας είχε δώσει προεκλογικά η σημερινή κυβέρνηση, όπως είναι ο εναέριος δρόμος ο οποίος θα γίνει πάνω από την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, όπως ήταν η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλού, θα γκρεμιζόταν δηλαδή οι φυλακές Κορυδαλού εκεί στον Κορυδαλό και θα γινόταν καινούριες φυλακές, τα ξεχάσανε εντελώς, τα ψέματα δίνουν και παίρνουν σε αυτή τη χώρα. Αλλά θα στείλω ένα μήνυμα στην σεβαστή κυβέρνηση ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ισχυρή μνήμη και δεν εφαρμόζουν το γνωμικό του Στάλιν που έλεγε ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ξεχάσαμε την Πολυτεχνιούπολη, επειδή υπάρχει το πρόβλημα με τη 12χρονη και κάθε μέρα η 12χρονη κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων. Λυπούμεθα για την 12χρονη, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ούτε η 12χρονη, επειδή ευδιάστη, είναι το βασικό συστατικό πληροφόρησης ολόκληρης χώρας επί πολλές μέρες συνεχώς γύρω από ένα θέμα το οποίο λυπούμαστε μεν, αλλά υπάρχουν άλλα σοβαρότερα δε. Η Πολυτεχνιούπολη τι γίνεται, την ξεχάσαμε? Είδατε καμία παρέτηση από την κυρία Υπουργό, από τον κύριο Πρίτανη, από τον κύριο Υπουργό Δημοσίας Τάξης, από το διοικητή του αρμοδίου τμήματος? Την ξεχάσαμε την Πολυτεχνιούπολη? Όταν συμβαίνουν αυτά τα έσχη, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας, έσχη τα οποία δείχνουν ότι η χώρα αυτή είναι σταθρά κατασκευασμένη και διοικείται με σταθρό τρόπο από αυτούς που εμείς επιλέγουμε. Διότι σταθροί δεν είναι μόνο αυτοί που επιλέγουμε, σταθροί είναι και αυτοί που επιλέγουν τους σταθρούς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνανε αυτά τα οποία γίνανε στην Πολυτεχνιούπολη και από την άλλη πλευρά να μην έχουν ανακαλυφθεί οι καινούργοι ένοχοι, η πραγματική ένοχη και όχι οι γκάξτερ οι οποίοι μέναν εκεί μέσα. Δυστυχώς υπάρχουν και ειρωνικές εκφράσεις από ορισμένους τύπους οι οποίοι κάνουν δημοσιογραφικές εκπομπές στην τηλεόραση, όπως είναι ο κύριος Πορτοσάτε, ο οποίος είπε ότι μετά την ουρά που καθόταν ο ελληνικός λαός στο εμβολιάκι, τώρα θα κάθεται στην ουρά μαζί με το καλαθάκι και το κουπονάκι. Ο κύριος αυτός έχει καταντήσει επικίνδυνο στην ενημέρωση του ελληνικού λαού. Απορώ πώς τον βλέπει ο κόσμος. Απορώ πως το κανάλι τον ανέχεται να λέει ότι ο κόσμος θα κάτσει στην ουρά με το καλαθάκι και το κουπουνάκι. Απορώ, κυρίες και κύριοι, πώς λειτουργεί αυτή η χώρα τηλεοπτικά χωρίς να παρεμβαίνει εκεί που πρέπει το Συμβούλιο της Ραδιοτηλεόρασης, το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με όλους εσάς, αλλά εγώ κατά τη διάρκεια της καθημερινούς αναφοράς σχετικά με την Πισμπυρίκου έχω πάθει σύνδρομο στέρησης Πισμπυρίκου. Γιατί θα με ρωτήσετε? Διότι από εκεί που καθημερινά βομβαρδιζόμαστε με πάσης φύσης είδησης για την υπόθεση Πισμπυρίκου, ξαφνικά με ένα περίεργο τρόπο έπεσε άκρα του τάφου σιωπή. Εκεί δηλαδή που ξέραμε τι ώρα ξυπνάει η Πισμπυρίκου, τι ώρα τρώει, τι ώρα προσαυλίζεται, τι ώρα κάνει ηλιοθεραπεία, χώρια τα οικογενειακά, χώρια οτιδήποτε άλλο έχουμε ακούσει, ξαφνικά έπεσε σιγία σειρμάτου. Είχαμε περισσότερη ενημέρωση για τα θέματα της Πισμπυρίκου από όσο είχαμε τότε που ο Ανδρέας ο Παπανδρέου νοσηλευόταν στο Χέρφιλντ και η ΕΡΤ διέκοπε τα συνολικά της, τα δημοφιλή της Σίριαρ για να μας ανακοινώσει πως ο κύριος Πρωθυπουργός έφαρε μπιζέλια με πουρέ ή πήγε να κατουρίσει στην τουαλέτα κτλ. Βέβαια τα κανάλια τότε ήταν μόνο τρία, ήταν τα κρατικά κανάλια. Οπότε δεν μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε, διότι τα κρατικά κανάλια στην Ελλάδα ξέρουμε ακόμα και σήμερα ότι ελέγχονται απόλυτα από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Σκεφτείτε τον BBC στην Αγγλία να έχει απόλυτο έλεγχο από την κυβέρνηση. Τότε η Μεγάλη Βρετανία θα λεγόταν η Μικρή Βρετανία και ούτε καν θα υπήρχε η λέξη Βρετανία, θα λεγόταν Αγγλία. Ενώ τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια πελώρια ενημέρωση, έχουμε μια σύλληπτη πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξέραμε όχι μόνο τι ώρα επήλθε
η στιγμή που έπρεπε να φάει μπιμπυρίκου, ξέραμε όχι μόνο τι ώρα θα πήγαινε στην τουαλέτα μπιμπυρίκου, αλλά και τι ώρα εισήλθε και έκανε εκένωση εντέρου. Με τόσο μισθή πληροφόρηση μιλάμε, τόσο μισθή πληροφόρηση με την οποία πλέον γελάει και η Κουτσή Μαρία. Και ξαφνικά τίποτε. Ουδέ νεότερον από το μέτωπο της Πάτρας, την ξεχάσαμε την Πισμπυρίγκου, η οποία επί 70 έως 75 λεφτά σε κάθε δελτίο ειδήσεων απασχολούσε τους δυστυχισμένους, αλλά σε μικρά ποσοστά Έλληνες που βλέπουν τα κατάλληλα για να τα βλέπει κανείς δελτία ειδήσεων. Μέχρι που άκουσα πως και η ίδια η Μπισμπυρίγκου με πληροφόρησαν από τη φυλακή ότι έχει πάθει κατάθλιψη που δεν την παίζουν τα πρωινάδικα και γενικά τα κανάλια και απειλεί με απεργία πείνης όπως παλιά έκανε κάποιος Μιχελογιαννάκης, αν το θυμάστε. Ήταν ένας αετός της Κρήτης, αν το θυμάστε, ένας γιατρός βουλευτής, πρώην Πασόκ, όπως ήταν όλοι οι Σιριζέοι, πρώην Πασόκ ήταν κλασικά, πού τον έχανες, πού τον έβριζε, σε απεργία πείνης τον διαπιστώναμε ότι ήταν, και γι' αυτό το λόγο κατέβαζε η κούτρα του οτιδήποτε ήθελε να πει, διότι ήξερε θα το δείξει τηλεόραση. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε και η ώρα να ιδιωτικοποιήσουμε τα αεροδρόμια. Είχε κάνει και τότε απεργία πείνας, σαν μεγάλος αγωνιστής που ήταν, κατηγορώντας τους κακούς Γερμανούς τοκογλύφους που πήρανε σαν φιλέλληνες επενδυτές τα αεροδρόμια μας, τα οποία ήταν οπτικά άχρηστα και τουλάχιστον μπορεί να έχει μια οικονομική ανάλυση, την οποία την κάνω άλλη φορά, ο τρόπος που πήραν τα αεροδρόμια. Αλλά σε τελευταία ανάλυση τα αεροδρόμια απέκτησαν μια εικόνα η οποία είναι τουλάχιστον μοντέρνα. Μάλιστα, σύμφωνα με διάφορες κακές γλώσσες που υπάρχουν, στην Ελλάδα η απεργία πείνης είναι κάτι το μοναδικό. Ανεξάρτητα αν αυτοί οι οποίοι κάνουν απεργία πείνης, άμα τους βάλει στη ζυγαριά, θα διαπιστώσετε ότι έχουν βάλει κιλά κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας που κάνανε. Κυρίες και κύριοι, εδώ ήθελα να κλείσω την παρένθεση και να πω ότι εκτός από την Πισμπυρίγκου που έπεσε σε κατάθλιψη, έχουμε και τον διάσημο συνήγορό της, τον κύριο Κούγια, ο οποίος την ανέλαβε πρόσφατα και ο οποίος επίσης πιθανό να έχει ενοχληθεί ψυχολογικά, διότι η υπόθεση τηλεοπτικά τουλάχιστον ξεχάστηκε, να με συγχωρείτε. Μόλις την ανέλαβα λοιπόν, κατά περίεργο τρόπο, τα κανάλια διέγραψαν την ενημέρωση σχετικά με το θέμα Πισμπυρίγκου. Σκεφτόταν μάλιστα, λένε, να παραιτηθεί μέχρι που ανακάλυψε νέα συγκλονιστικά στοιχεία, τα οποία έσπευσε να παρουσιάσει όπως παρουσιάζει ο καθένας ό,τι στοιχεία θέλει, τα εμφανίζει τηλεόραση. Τα στοιχεία θεωρούνται συγκλονιστικά κατά τη διάρκεια της αναφοράς από τον εκάστοτε δημοσιογράφο, ανεξάρτητα αν στο τέλος τα στοιχεία αποδεικνύονται της πλάκας και δεν έχουν καμία σχέση με τη λέξη συγκλονιστικά. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να έχουμε πληροφορηθεί από τον συνήγορο της κυρίας Μπισμπυρίγκου ότι έφαγε τόσο ξύλο μέσα στη Γαδά για να ομολογήσει, το οποίο δεν βγήκε στα δελτία ειδήσεων. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν, τον αρμόδιο υπουργό να περάσει από ιατροδικαστική εξέταση την κυρία Πισμπυρίγκου για να δούμε αν έφαγε άγριο ξύλο μέσα στη Γαδά. Διότι κάποιος που τρώει άγριο ξύλο έχει και ορισμένα σημάδια πάνω στο σώμα. Και σε τελευταία ανάλυση, επειδή θυμήθηκα τον Παναγούλη, τέτοιο ξύλο δεν είχε φάει ούτε ο Αλέκος ο Παναγούλης από την ΕΑΤ ΕΣΑ όταν υπήρχε η Χούντα. Λέγανε τότε άλλα πράγματα για τον Παναγούλη, όπως λένε τώρα για την Πισμπυρίγκου. Τη άπλησαν στο ξύλο, είπε ο πολύπειρος δικηγόρος που την έχει αναλάβει. Αλλά αυτή εκεί, κανένα πρόβλημα. Και ξύλο που έφαγε δεν ομολόγησε παρά τα φρικτά βασανιστήρια που της κάνανε. Γιατί είναι αθώα, λέει ο συνήγορός της. Και μπράβο θα έλεγα εγώ, αφού η Γαδά έχει τρόπους πολλούς για να κάνουν όλους όσους πρέπει να μιλήσουν, να τους κάνουν να ομολογήσουν. Για θυμηθείτε λίγο το Σάββατο Ξηρό. Ούτε τον ακουμπήσαν το Σάββατο Ξηρό. Ούτε τον ακουμπήσανε. Και θα χτυπούσαν αυτή την ωραιότητη κυρία που λέγεται κυρία Μπισμπυρίγκου. Αυτά λοιπόν είναι τα αδιάβλητα, επαναλαμβάνω, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πάντα βρίσκουν ένα θέμα, το μετατρέπουν σε καυτό, και αφού το μετατρέψουν σε καυτό το θέμα, τότε αρχίζουν όλοι να χαζεύουν στην τηλεόραση, λες και να γίνει κανένα σύρια με συνέχειες. Και μόλις τελειώσει το ενδιαφέρον για το Σύρια και σταματήσουν οι συνέχειες, τότε το ξεχνάνε εντελώς και ασχολούνται με άλλα θέματα. Το άλλο θέμα το οποίο κυριαρχεί πλήρως είναι η παιδεραστία. Τώρα καταλάβαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει παιδεραστία, τώρα καταλάβαμε ότι υπάρχει μαστροπία ανηλίκων, τώρα καταλάβαμε ότι πρόσωπα τα οποία την υπεράνω υποψίες, αξιοσέβαστα πρόσωπα τα οποία ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, γίνανε αυτοί οι οποίοι καθοδηγήσαν τη 12χρονη για να κάνει τον βιασμό. Δυστυχώς με αυτά τα πράγματα ασχολούνται
οτιδήποτε και να ανοίξετε στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να αφυπνίσουν τον απλό το κοσμάκι, ο οποίος δεν έχει ακουστά ότι στη χώρα μας υπάρχει η ατιμορρησία, όπου καταδικασμένοι σκληροί δολοφόνοι, αυτά πρέπει να τα ξέρεστε, παιδεραστές δολοφόνοι, μαχαιροβγάτες δολοφόνοι, έμποροι ηρωίνης κτλ. Βγαίνουν το πολύ μετά από 7-8 χρόνια στη φυλακή, ανεξάρτητα αν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή των ισοβίων. Στην Ελλάδα υπάρχει στο λεξικό η λέξη ισόβια, αλλά δεν σημαίνει ότι ισόβια σημαίνουν ισόβια. Ισόβια μεν καταδικάζονται, αλλά δεν παραμένουν για πάντα στη φυλακή, γιατί μερικά χρόνια ξαναβγαίνουν. Από την άλλη πλευρά, δεν θέλω να μιλήσω για τη θανατική ποινή, αλλά από την άλλη μεριά είμαι υποχρεωμένος να τονίσω ότι υπάρχει ένας χημικός ευνουχισμός, τον οποίο έχει αναπτύξει ο κύριος Βορύδης, ο οποίος μας είπε ότι πρέπει να στηρώσουμε σεξουαλικά αυτούς οι οποίοι είναι βιαστές και τότε θα τους αφήσουμε ελεύθερους, οπότε δεν θα μπορούν να βιάσουν. Επομένως, δεν υπάρχουν συνενετικοί βιασμοί σήμερα σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη, αλλά θα μας μορφώσει ο κύριος Βορύδης λέγοντας ότι θα εφαρμόσει τους συνενετικούς ευνοχισμούς. Απ' την άλλη μεριά, αυτή η απίθανη χώρα που λέγεται Ελλάδα προοδεύει σαν κοινωνία, πηγαίνει δηλαδή προς τα κάτω, γιατί η πρόοδος στην Ελλάδα μόνο τα παίρνουμε την κατηφόρα, όπως είναι η ιστορία με την οικονομία. Η οποία οικονομία δυστυχώς δεν έχει πάτο, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, οπότε θα είμαστε μονίμως για δεκαετίες ολόκληρες γύρω από μια απόλυτη οικονομική εξάρτηση. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, κανένας δεν βλέπει την απόλυτη προτεραιότητα, την έχει η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η ενέργεια. Ο Θεός δηλαδή να μας κόβει χρόνια και να μας δίνει, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει επιτέλους αυτή η χώρα να βρούμε έναν τρόπο και να την αναστήσουμε. Και για να αναστήσουμε τη χώρα πρέπει να εξαφανιστούν από το πολιτικό σκηνικό τα ονόματα Παπανδρέου, Καραμαλής και Μητσοτάκης. Για το θέμα της ακρίβειας, όπου πλέον αρχίζει και έρχεται η πείνα, κανένας δεν λέει τίποτε, σε λίγο δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ούτε ψωμί, δεν θα υπάρχει κανένας νεαρός βουλευτής από όλους αυτούς που λένε ότι θα τη φτιάξουν τη χώρα που να μπορεί να μας κάνει τίποτε. Δυστυχώς, τα ζυμαρικά, τα μακαρόνια δηλαδή, θα φτάσουμε σε σημείο να τα τρώνε μόνο οι πλούσιοι. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αν βρείτε την ευκαιρία να δείτε οπωσδήποτε εκείνη τη σειρά και τα διάφορα ντοκιμαντέρ σχετικά με τις φυλακές, τότε θα καταλάβετε ότι το πιο πολύ διαφημισμένο επεισόδιο γυρίστηκε στις πιο σκληρές φυλακές εντός εισαγωγικών. Άμα πάτε στις φυλακές των Διαβατών, θα διαπιστώσετε ότι εκεί υπάρχει η λέξη ξεφτύλα γύρω από τη λειτουργία των πραγματικών φυλακών. Γι' αυτό και με ειρωνία θα πω, ούτε τον Ντάχαου με τη σκληρότητα που είχε θυμίζει τις φυλακές των Διαβατών. Εδώ σας αποχαιρετώ και μετά που είπα αυτό για τις φυλακές των Διαβατών, επιθυμώ να χαμογελάσετε για να δείτε όταν μιλάμε για σκληρές φυλακές στην Ελλάδα, μιλάμε μόνο για αστεία. Και αυτό το πράγμα είναι πιο αστείο αν μάθετε και το ξέρετε ότι ο ειδικός υπουργός δικαιοσύνης που νομοθετεί με αριστερό πρόσημο και με επίκεντρο τον άνθρωπο είναι γιατρός. Στην Ελλάδα έχουμε υπουργό δικαιοσύνης γιατρό, στην Ελλάδα έχουμε υπουργό υγείας δικηγόρο, στην Ελλάδα έχουμε υπουργό τουρισμού γιατρό. Βγάλετε συμπέρασμα. Άλλη ειδικότητα επιστήμονας και άλλο υπουργείο έχει. Φιλάκια, να είστε καλά.